Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι ωραίες οι μέρες που έρχονται. Είμαστε κοντά στο Πάσχα. Αλλά σήμερα θα σας πω, μέσα στην παρέα αυτή της εκκλησίας μας, μια ιστορία για τρεις Αγίους οι οποίοι γιορτάζουν στις 9 Απριλίου αλλά και την τρίτη μέρα του Πάσχα, γιατί είναι Άγιοι σπουδαίοι. Είναι ο Άγιος Ραφαήλ, ο Άγιος Νικόλαος και η Αγία Ειρήνη. Στις 23 Ιουνίου του 1959, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης ενός μικρού ναού σε ένα λόφο κοντά στο χωριό Θερμίτης Λέσβου, ο εργάτης Δούκας Τσολάκης ανακάλυψε έναν τάφο με οστά αγνώστων. Αυτός τότε, παιδιά, δεν πίστευε στον Χριστό και παράτησε τα τίμια λείψανα στη ρίζα ενός δέντρου, κοροϊδεύοντας. Μάλιστα, άφησε και ένα παιδί να πετάξει μια πέτρα με την οποία τα Άγια Λείψανα χτυπήθηκαν. Όμως εκείνος την ώρα που κοροϊδεύε τα λείψανα αυτά, δηλαδή τα οστά των ανθρώπων που είχε βρει σε κάποιες ανασκαφές εκεί στο εκκλησάκι, κάποιος άγνωστος άρχισε να τον χτυπάει και δεν μπορούσε να κουνήσει τα χέρια του και έλεγε «Μη με χτυπάς, θα αλλάξω γνώμη, θα πιστέψω στο Θεό». Πίστευα όταν ήμουν παιδάκι, αλλά μετά να έμπλεξα με τα πολιτικά, έμπλεξα με τη ζωή και έπαψα να πιστεύω. Και τον μεταφέραν παιδιά στο χωριό και εκεί ο άνθρωπος αυτός, αφού νίστεψε, εξομολογήθηκε, κοινώνησε, έγινε καλά και βλέπει στον ύπνο του τον Άγιο Ραφαήλ κοντά στο εκκλησάκι και εκεί καταλαβαίνει ότι ήταν ένας Άγιος που έζησε μια φοβερή ζωή και στη συνέχεια αποκαλύφθηκε και σε αυτόν και κυρίως στη γυναίκα του, τη Μαρία Τσολάκη, ο Άγιος Ραφαήλ, που της είπε όλη του την ιστορία. Έζησε το 15ο αιώνα, την εποχή της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, ξέρετε, όταν μπήκαν οι Τούρκοι μέσα το 1453. Καταγόταν από την Ιθάκη και όταν βαπτίστηκε ονομάστηκε Γεώργιος. Έλαβε λαμπρή μόρφωση, τόσο χριστιανική όσο και τη μόρφωση των ανθρώπων. Έγινε μοναχός με το όνομα Ραφαήλ, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και έλαβε το αξίωμα του Αρχιμανδρίτη και του Πρωτοσυγγέλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εξαιτίας των ικανοτήτων του, στάλησε αποστολή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη Γαλλία, στην πόλη Μορλέ της Βρετάνης. Εκεί συνδέθηκε φιλικά με τον Διάκονο Νικόλαο, ο οποίος έγινε συνεργάτης του και πνευματικό του τέκνο. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, πήγαν στη Μακεδονία και κατόπιν όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν στη Θράκη, πήγαν στη Λέσβο, όπου εγκαταστάθηκαν στη Θερμή, στη Μονή της Θεοτόκου, η οποία βρισκόταν στο σημείο που βρέθηκαν στις μέρες μας τα Άγια Λείψανά τους. Τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1463, οι Τούρκοι εισέβαλαν στη Μονή, συνέλαβαν τον ηγούμενο Ραφαήλ και τον υπέβαλαν παιδιά σε φρικτά μαρτύρια. Τη νύχτα της Τρίτης της Διακαινησίμου, 9 Απριλίου, τον χτύπησαν, τον έσυραν και στη συνέχεια τον κρέμασαν σε ένα δέντρο καρυδιάς και με ένα κοντάρι του τρύπησαν τα πλευρά. Και στη συνέχεια τον έκαναν να μαρτυρήσει με ένα πριόνι. Με αυτόν τον τρόπο ενώθηκε ο Άγιος Ραφαήλ αιωνίως με τον Αναστάντα Χριστό, παιδιά. Ο σκελετός που βρήκε ο εργάτης, παιδιά, δεν είχε σαγόνι και μόνο μετά από την εμφάνιση του Αγίου βρέθηκε αυτό σε μικρή απόσταση. Πολλαπλασιάστηκαν στη συνέχεια οι εμφανίσεις του Αγίου σε όλους τους κατοίκους της Θερμής. Και τέλος, ο Άγιος Νικόλαος αποκάλυψε σε πολλούς ανθρώπους το ακριβές σημείο του τάφου του. Στις 13 Ιουνίου του 1960, οι πιστοί έσκαψαν και βρήκαν μια μέρα με βροχή, όπως είχε προφητέψει ο Άγιος Νικόλαος, το λείψανό του. Προηγουμένως είχαν μάθει από τον Άγιο Ραφαήλ ότι ο Νικόλαος καταγόταν από τους ράγους της Μηδίας και ότι είχε ανατραφεί στη Θεσσαλονίκη. Οι Τούρκοι όταν τον είχαν συλλάβει τον χτυπούσαν τόσο πολύ, παιδιά, που έπαθε ανακοπή η καρδιά του και πέθανε κατά τη διάρκεια των μαρτύριων. Την ίδια εποχή εμφανίζεται και ένα 12χρονο κοριτσάκι με αγγελική μορφή, η Αγία Μάρτης Ειρήνη. Η Ειρήνη, παιδιά, ήταν κόρη του Προέδρου του χωριού Βασιλείου, που είχε καταφύγει μαζί με άλλους κατοίκους του νησιού στο μοναστήρι. Θέλοντας να αναγκάσουν τον πατέρα της να τους αποκαλύψει
που κρύβονταν χριστιανοί στρατιώτες στη Μυτιλίνη, οι Τούρκοι παιδιά παίρνουν το 12χρονο κοριτσάκι και μπροστά στα μάτια των γονιών της κόβουν τα χέρια και τη ρίχνουν σε ένα πιθάρι όπου την καίνε ζωντανή. Και σκοτώνουν και τους γονείς της κοπέλας και το δάσκαλο του χωριού Θεόδωρο. Βρέθηκαν λοιπόν και τα λείψανα της Αγίας Ειρήνης στο πιθάρι, ακριβώς όπως τη διήγηση, και κοντά στους τάφους των μαρτύρων, του Αγίου Ραφαήλ και του Αγίου Νικολάου, και τα λείψανα και άλλων. Σε μια σειρά εμφανίσεων, ο Άγιος Ραφαήλ αποκάλυψε ότι είχαν σκοτωθεί από Τούρκους πειρατές μια σειρά από μοναχές στις 11 Μαΐου του 1235, η Ηγουμένη Ολυμπιάδα και η μοναχή Εφροσύνη. Ο Άγιος Ραφαήλ επέτρεψε επίσης παιδιά να ανακαλυφθεί μια εικόνα του Χριστού και ένα αγίασμα που επιτέλεσαν πολλά θαύματα. Και οι Άγιοι συνεχίζουν μέχρι και σήμερα στις μέρες μας να εμφανίζονται στους ανθρώπους και να κάνουν θαύματα, ακριβώς για να δείξουν στον κόσμο ότι όσα χρόνια και να περάσουν, ο Θεός τους Αγίους του δεν τους λησμονεί. Ξέρετε, αυτό το μήνυμα της παρουσίας των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης είναι ένα μήνυμα πολύ σημαντικό και πρέπει σήμερα από την παρέα μας να κρατήσουμε τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ότι αυτά που εμείς οι άνθρωποι δεν περνάει από το μυαλό μας ότι μπορούν να γίνουν, ο Θεός τα φανερώνει. 500 χρόνια μετά, οι Άγιοι, ενώ ήταν χαμένοι και εξαφανισμένοι, εμφανίζονται στους ανθρώπους για να πάρουμε δύναμη, όλοι μας. Δεύτερον, ότι χρειάζεται να έχουμε πολύ αγάπη για τον Χριστό και πίστη στο Θεό και ταυτόχρονα αγάπη για την πατρίδα μας, ώστε ακόμα και αν έρθουν δύσκολες μέρες, να είμαστε έτοιμοι να μείνουμε πιστοί στην αλήθεια. Και το τρίτο, ιδίως από την Αγία Ειρήνη, ότι και από τη μικρή μας ηλικία, αν μένουμε κοντά στο Χριστό, ακόμα και αν κάποιες φορές έρχονται δύσκολες καταστάσεις, δεν μας λησμονεί ο Χριστός, γιατί η Αγία Ειρηνούλα κάνει θαύματα μέχρι και σήμερα και θα συνεχίσει να κάνει, γιατί ο Θεός είναι που δίνει χαρά και αγάπη στη ζωή μας. Και βέβαια, Ανάσταση, χαρά. Τίποτα δεν πάει χαμένο σε αυτήν εδώ τη ζωή, κυρίως η αγάπη. Και όχι μόνο αυτό, θα έρθει η ώρα που θα αναστηθούμε όλοι και θα βγούμε από τις πέτρες των μνημάτων, ακριβώς όπως αναστήθηκε ο Χριστός. Πιστεύω να σας άρεσε η σημερινή ιστορία. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, γεια σας παιδιά, γεια σας.